Η φωνή μου δυστυχώς είναι έτσι, είναι υπερπορμένη, κουρασμένη, μιλάμε συνέχεια. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Στεφάνο και τον Δημήτρη που είναι εδώ μαζί μας, αλλά και τον Γιώργο, τον αδελφό του, είναι η Χρυσάνθη που είναι εδώ και η σύζυγος. Να ευχαριστήσουμε πραγματικά για το ευχάριστο έργο που κάνουμε στο νησί. Γνωρίζω από το Υπουργείο, από τους συνεργάτες μου, πραγματικά ότι σχεδόν όλα τα σωματεία του νησιού, τα δυτικά, τα φωτιστικά, τα σώματα ασφαλείας, όλοι οι οποίοι πάνε για χρόνια νοσήματα στην Αθήνα, στην Νης, ταξιδεύουν δωρεάν με το πλοίο τους και αυτό τους αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα και ένα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης ευχαριστώ τους ανθρώπους εδώ, τους ανθρώπους του εθνοπλιστικού κόσμου που έχουν αγάπη για το νησί. Τους είδαμε πρόσφατα στο Υπουργείο, ο κύριος Σίγουρας είναι εδώ, μαζί με τον κύριο Στεφάνου, με τον Δήμαρχο, τους είδαμε και οι συνάδελφοι μου βέβαια, οι οποίοι μας πιέζουν πάρα πολύ. Πιστέψτε με γι' αυτό. Πρόσφατα είχα την επίσκεψη και τη κυρία Μονογιού με τον κύριο Βρούς, τον Γιάννη. Τα λέμε συχνά στο τηλέφωνο για αυτό το ζήτημα, γιατί βρισκόμαστε σε πολλές εκδηλώσεις. Είναι βέβαια για τη σχολή που πρέπει να κάνουμε εδώ. Τη σχολή των Εμπορπλιάρχων, ένα όραμα για το νησί, το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε πράξη. Θα δουλέψουμε σκληρά γι' αυτό. Ήδη επισκεφθήκαμε το χώρο κάτω στο λιμάνι ΖΕΗ. Υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις και προτάσεις, αλλά εμείς είμαστε εδώ αυτό το πράγμα να το δούμε να γίνεται πραγματικότητα. Η άνδρωση αγαπάει την αυτοσύνη, η αυτοσύνη είναι μια ελληνική λέξη. Τα πάντα περιέχουν σε αυτή τη λέξη, γιατί τη λέξη πρέπει να την κρατήσουμε ψηλά και ζωντανή, σαν φλόγα η οποία πρέπει να ξανανάψει, γιατί δυστυχώς ο τουρισμός δημιούργησε μια ή άλλη βιομηχανία της πατρίδας μας, δημιούργησε πιο ευκολίες άλλα επαγγέλματα τα οποία απομάκρυναν τον Έλληνα από την αγάπη για τη θάλασσα. Και αυτό το λόγο λοιπόν θέλουμε εμείς να δώσουμε τη δύναμη σε ένα νησί που αγαπάει τη θάλασσα, αγαπάει τον χώρο αυτό, να το στηρίξουμε για να κάνουμε εδώ τη σχολή. Την αγάπη λοιπόν χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σεβασμιότατε με την ευλογία σας, την αγάπη σας, άγιε της. Το ξαναλέω, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και πολύ αισιόδοξο συγχρόνω, διότι βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά τους έχω επισκεφθεί και στο Υπουργείο. Είναι δύο υπουργοί οι οποίοι έχουμε την ελπίδα θα εκπληρώσουν δύο μεγάλα μας όνειρα στο νησί. Θα ξεκινήσω από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, που είναι και προσκεκλημένο μας, που είναι και φιλοξενούμενος. Θα ξεκινήσω λοιπόν, διότι έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχει μπει μπροστά ο πλεισμός του νησιού, το AMA όπως είπα προηγουμένως, ο Δήμος της Άνδρου, και παλεύουμε προκειμένου να κάνουμε όνειρο για όλο το νησί, αυτό που πραγματικά αξίζει στο νησί μας, την Άνδρο. Στο νησί με την ναυτική παράδοση, την ναυτιλία μας, τα ποντοπόρα πλοία μας που ταξιδεύουν στις θάλασσες, διότι αυτό πρέπει να το ξέρουμε όλοι. Από πολλά χρόνια πριν, η Άνδρος έχει συμβάλει κατά πολύ στην οικονομία όλης της Ελλάδος και η Άνδρος δικαιούται να έχει την ναυτική ακαδημία. Σε αυτό λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν το όνειρο, είμαι πλέον πολύ αισιόδοξος ότι με τον Υπουργό μας, με τον εφοπλισμό μας, έχουμε συνταξιδιώτες, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Παράλληλα, να βελτιώσουμε, να φτιάξουμε και τις υποδομές μας τις λιμενικές. Το νησί της Άνδρου, εκτός από την ναυτιλία, έχει ναυταθλητισμό. Το νησί της Άνδρου έχει αθλητισμό. Έχει ομάδες οι οποίες διαπρέπουν στο Κυκλαδικό Πρωτάθλημα, διαπρέπουν και πανελληνίως. Η Άνδρος λοιπόν δικαιούται αθλητικές υποδομές και αυτό που δικαιούται και πρέπει να γίνει άμεσα και ελπίζουμε στον Υφυπουργό μας, στον Υπουργό μας, τον Αναπληρωτή Υπουργό μας, τον κύριο Βρούτση, είναι η κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου. Έχουμε ήδη μιλήσει,
δεν μου το έχει υποσχεθεί 100%, θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου το όνειρο αυτό όλης της Άνδρου να γίνει πραγματικότητα. Το δικαιούται. Σεβασμιότατε, με την ευχή σας και την ευλογία σας, δεν μου δόθηκε η ευκαιρία λόγω βροχής, ευλογία είναι όμως, να τοποθετηθώ ενώπιον και των συμπατριωτών μου των Ανδριωτών στην πλατεία όπως κάνουμε πολλά πολλά χρόνια τώρα και ήταν η μόνη χρονιά από ό,τι θυμάμαι που συνέβη αυτό. Καλός Ιωνός, χρειαζόμαστε το νερό. Τώρα το κρίσιμο θέμα που μου έδωσε ο φίλος μου ο Δήμαρχος, ο Θεοδόσης. Σε όλη μου την πολιτική σταδιοδρομία πάντα προσπαθούσα και είμαι πάντα σε αυτή τη γραμμή να είμαι πολύ εγκρατής στις εξαγγελίες. Ποτέ δεν λέω κάτι αν δεν είμαι 100% σίγουρος. Η Άνδρος είναι ένα διακριτό νησί όσο αφορά τον αθλητισμό του. Το προνόμιο της μοριοδότησης το πήραν όλα τα αθλητικά σωματεία της Άνδρου. Τη στήριξη των αθλητικών σωματείων την έχουμε από τον κύριο Στεφάνου, τον οποίο ως Υπουργός Αθλητισμού τον ευχαριστώ για αυτή την ειδική μεγάλη προσφορά στην αθλητικά μας σωματεία και στις μετακινήσεις. Ένα κόστος το οποίο το επιβαρύνεται η εταιρεία του και τον ευχαριστώ με τη θεσμική μου ιδιότητα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στεφάνου. Αναγνωρίζω ότι η Άνδρος στην αξιολόγηση των κριτηρίων τα οποία έχω θέσει στο Υπουργείο είναι το νούμερο ένα νησί το οποίο δικαιούται κλειστό γυμναστήριο η Άνδρος. Το δικαιούται. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Δεσμεύομαι όμως ότι εάν και εφόσον υλοποιηθεί αυτό το οποίο έχει έρθει ως αίτημα από το Δήμαρχο στο Υπουργείο, θα κάνουμε ειδική συζήτηση και θα γίνει ειδική μέρα που θα ανακοινώσουμε το ευχάριστο γεγονός. Σήμερα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι για μένα αποτελεί προτεραιότητα σε όλο το νομικό κλάδο η Άνδρος, το κλειστό γυμναστήριο της Άνδρου. Προσπαθώ να διασφαλίσω τους πόρους όταν διασφαλιστούν οι πόροι, γιατί οι πόροι δεν περισσεύουν, ούτε οι πολιτικοί είναι να εξαγγέλνουν σαν τους Άγιους Βασίλειδες χωρίς να έχουν χρήματα. Τη στιγμή που θα διασφαλίσω τους πόρους, να ξέρετε ότι θα γίνει η μεγάλη ανακοίνωση στην Άνδρο για να προσφέρουμε στην Άνδρο αυτό που της αξίζει, στα παιδιά της Άνδρου, για τον αθλητισμό της Άνδρου, το κλειστό γυμναστήριο. Εύχομαι, πιστεύω και ελπίζω ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα υπάρχει η δυνατότητα της εξαγγελίας. Εύχομαι, ελπίζω και εύχομαι. Η Άνδρος το αξίζει, τα αθλητικά σωματεία της Άνδρου το αξίζουν. Πολύ προσεκτικά πάμε με βήματα, ένα προς ένα, για να κάνουμε πράξη, όπως το είπε και ο Δήμαρχος, το όνειρο όλης της Άνδρου. Ένα κλειστό γυμναστήριο που θα ανήκει και αξίζει στην Άνδρο. Χρόνια πολλά! Να είστε γεροί δυνατοί και του χρόνου να ξανασμίξουμε και του χρόνου εύχομαι, αυτή είναι η ευχή, όταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο κύριος Κύριος Δωροθέος, μπορεί να είναι και σε μια υψηλότερη θέση τότε. Θα δούμε. Αλλά λέμε, εάν είναι εδώ κοντά μας, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι κοντά μας και θα έχουμε την τιμή και πάλι τη χαρά και την ευλογία της Παναγίας να είμαστε στο σκεπάσιο εδώ στην Άνδρο, να έχουν γίνει ήδη τα πρώτα βήματα για το κλειστό γυμναστήριο για το όνειρο της Άνδρου. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Κοντά μας είναι δύο πρόσωπα τα οποία είναι μαχητές στην ίδια κοινή προσπάθεια για το καλό του τόπου, των Κυκλάδων και της Άνδρου, είναι η Κατερίνη Μονογιού και είναι ο Μάρκος ο Καφούρος. Είναι η τέταρτη έδρα που κατακτήσαμε για πρώτη φορά και δεν είχαμε την ευκαιρία να το ξαναπούμε. Ιστορικά δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο νομό Κυκλάδων. Τέσσερις έδρες, η Νέα Δημοκρατία, Μάρκος Καφούρος από τη Σαντορίνη, η τέταρτη έδρα. Στο ευχαριστούμε για τον αγώνα και την προσπάθεια. Να ξέρετε, είμαστε όλοι μια γροθιά. Γιατί μας ενώνει ένα κοινό πράγμα, το καλό του τόπου. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ ότι είναι ανάμεσά μας ο πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο δικός μας, ο Ανδριώτης, ο κύριος Πέπας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήρθατε. Επίσης, να πω ότι στις 29 πρώτα ο Θεός έχουμε βάλει αυτή την ημερομηνία, 29 Ιουνίου, ανοιχτή πρόσκληση για όλους, Σεβασμιότατε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, όλοι σας, θα γίνουν τα αποκαλυτήρια του αγάλματος της γυναίκας της Άνδρου. Είναι το άγαλμα εκείνο το οποίο αποτυπώνει όλη την αυτοσύνη.
είναι η γυναίκα με τα παιδιά που αποχαιρετά τον άντρα, το γιο, τον ναυτικό που πήγαινε, που ταξίδευε στις θάλασσες. Το άγαλμα αυτό θα τοποθετηθεί κάτω από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη χώρα. Είναι χορηγία και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εδώ και 10 χρόνια είμαι πολύ συγκινημένος. Είχε αποδεχτεί η Λασκαρίνα η Καλασταμάτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λασκαρίνα. Ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να ευχαριστήσω όλους όσους μας κάνατε την τιμή να έρθετε σήμερα στο νησί μας και να γιορτάσουμε μαζί την Παναδριακή Εορτή της Παναγίας της Θεοσκέπαστης. Μία γιορτή την οποία την έχουμε παραλάβει από τους γονείς μας, τους προγόνους μας, την τιμούμε και την διεκδικούμε για να την παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες. Κύριε Υπουργέ, χαιρόμαστε που βρίσκεστε εσείς μαζί μας, όπως και ο Υπουργός Ναυτιλίας, οι βουλευτές μας, να ευχηθώ η χάρη της Παναγίας να είναι μαζί με όλους μας, να μας δίνει υγεία, ειρήνη, αγάπη, να προστατεύει τα νησιά μας, την άντρα μας και όλους μας τους ναυτικούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Κύριε Στεφάνου, μια μικρή πλακέτα από εμάς από το Υπουργείο για όσα κάνει για το νησί μου. Με αγάπη πολύ και σε αγαπητές της Κύριε Υφυπουργέ, θέλω να ευχαριστήσω τον Δεσιμότατο Μητροπολίτη μας, τον κύριο Θεόρθεο το Δεύτερο, τον κύριο Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, τους υπουργούς, τον κύριο Καφούρο και την κυρία Μονογιού και να ευχαριστήσω επίσης τον Δήμαρχο Άνδρου, τον πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας, τον πρόεδρο του Άρμα, τον Γιώργο τον Σύμπουρα, τους υπόλοιπους πλειοκτήτες, και να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά λόγια που άκουσα για τους αδερφούς Στεφάνου, οι οποίοι ευχαριστίες δεν είναι για μένα, είναι μαζί μου ο αδερφός μου ο Γιώργης και είναι μαζί και το παιδί του, η Χρυσάνθη που είναι εδώ. Εγώ, εκπροσωπώντας μαζί μου και τον αδερφό μου τον Γιώργη, θέλω να σας πω ότι θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε για το νησί μας. Θα είμαστε δίπλα στο Δήμαρχο Άνδρου, θα είμαστε δίπλα στον κάθε ανδριώτη που πάσχει, θα είμαστε δίπλα εκεί που θα χρειαστεί για να δώσουμε λίγο τόνωση και ζωή στο νησί μας. Και θα το κάνουμε με αγάπη. Έχουμε κανονίσει λοιπόν στην Άνδρο μας να έχουμε μια πολύ καλή συγκοινωνία, γιατί η καλή συγκοινωνία για τα νησιά σημαίνει πρόοδος και επίσης να διασφαλίσουμε στο μέλλον δύο πολύ καλές ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες θα δώσουν και αυτές τόνωση στο νησί μας. Σας ευχαριστώ όλους σας. Θα συνεχίσουμε το έργο μας, το οποίο με τον Γιώργη ξεκινήσαμε, και το ίδιο θα μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας να συνεχίσουν και αυτοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Επίσης και την κυρία Καλασταμάτη, η οποία αγαπάει πολύ την Άνδρο και αυτή κάνει ένα σημαντικό έργο για μας. Σας ευχαριστώ όλους σας. Να είστε καλά. Για το τέλος, άφησα μία ιδιαίτερη τιμητική διάκριση που έχω τη χαρά και την τιμή να απονείμω στο φίλο, στον αξιολογότατο καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, στον Ανδριώτη, στον κύριο Αντώνη Πολίτη, για την 20η
για την 20ετή προσφορά του, επιστημονική προσφορά του στην Άνδρο μας, στο θέμα της ψυχικής υγείας. Είναι τεράστιο το έργο του, του κυρίου Πολίτη. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι στο Johns Hopkins, είναι ένας πραγματικά μεγάλος επιστήμονας, ο οποίος, για τον οποίο αισθανόμαστε όλοι οι ανδριώτες υπερήφανοι, και το λιγότερο που κάνουμε αυτή τη στιγμή, εγώ τόσο ως δήμαρχος, αλλά θα μου επιτρέψετε, κυρίως ως γιατρός που στο Κέντρο Υγείας του νησιού έχω 22 χρόνια, θα τον τιμήσουμε, θα έχουμε τη χαρά να τον τιμήσουμε ως ελάχιστο φόρο για αυτό που έχει προσφέρει μέχρι τώρα. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, είναι μεγάλη τιμή σήμερα να παίρνω αυτή τη διάκριση. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ευλογία και τιμή να σε βραβεύουν οι συντοπίτες. Αυτό πρέπει να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Πανεπιστήμιο είναι πάντα δίπλα. Ξεκίνησε μια μεγάλη διαδρομή στην Άνδρο. Την έχει μεταλαμπαδεύσει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Η Άνδρος αποτελεί ένα πρότυπο και στην Ευρώπη, έχει δημοσιευθεί και έχει αναδειχθεί η δουλειά αυτή, και όλοι οι εθελοντές που δουλεύουν 20 χρόνια είναι άνθρωποι του νησιού και έχουν μεταλαμπαδεύσει, όπως σας είπα, αυτή τη δράση και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, τουλάχιστον 10 κέντρα υγείας που έχει να βοηθήσει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.